Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Εμείς οι Έλληνες έχουμε τη φήμη ότι είμαστε ένας λαός θρήσκος, ότι δηλαδή πιστεύουμε στο Θεό. Είναι αλήθεια αυτό? Σήμερα θα ρωτήσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που θα βρούμε στον δρόμο μας αν πιστεύουν στο Θεό και σε ποιον Θεό πιστεύουν. Για να μάθουμε. Θέλω να μας μιλήσετε. Ναι. Η ερώτηση είναι αν πιστεύεις στο Θεό. Πριν τρεις μέρες γύρισα από Ιεροσόλυμα, έχεις ρωτήσει τον κατάλληλο άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Wow, για πες. Είναι φοβερή εμπειρία και είναι και μεγάλη ευλογία. Πιστεύετε στο Θεό? Ναι. Πιστεύετε στο Θεό? Βεβαίως. Σε ποιον Θεό πιστεύετε? Στο ένας είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Βεβαίως πιστεύω στο Θεό, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, και εγώ και η οικογένειά μου και τα εγγόνια μου, κάθε εβδομάδα πάμε στην εκκλησία. Πιστεύω πάρα πολύ, ναι. Χωρίς πίστη δεν υπάρχει. Δεν ξέρεις για ποιο λόγο ζεις. Πιστεύω στον Χριστό. Με μια λίγο ευρύτερη έννοια. Πιστεύετε στον χριστιανικό Θεό? Ναι, ξένος ορθόδοξος είμαι. Βασικά όχι. Εντάξει, πιο μικρό σαν παιδί. Okay, λίγο ναι, αλλά τώρα όχι ιδιαίτερα σχέση. Σέβομαι, αλλά αυτό βασικά. Δεν πιστεύω. Και στον χριστιανισμό λένε ότι ο Θεός είναι αγάπη, έτσι δεν είναι? Θα λέγατε ότι είσαστε χριστιανός? Ορθόδοξος. Ορθόδοξος ξανός. Mm-hmm. Πώς είναι πιο ευρύτερη η δική σου πίστη από ότι... Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος εκεί πέρα πάνω ο οποίος όντως μας βοηθάει και κάνει πράγματα για μας. Πιστεύω ότι πιστεύοντας εμείς σε κάτι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και πιστεύουμε περισσότερο σε εμάς και καταφέρουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα υπάρχει κάτι εκεί πέρα πάνω που μας προστατεύει. Ναι, δεν πιστεύω σε αυτό που ήδη η κοινωνία προσδιορίζει. Πιστεύω ότι έχει υπάρξει κάτι και βλέπω κοινά στοιχεία με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας που με χαρακτηρίζουν εμένα προσωπικά, αλλά ναι, όχι αυτό που έχει οριστεί από την Εκκλησία. Βασικά πιστεύω ότι υπάρχει κάτι ανώτερο. Τώρα Θεός, Γιάχφε, Αλλάχ, μια ανώτερη οντότητα, ας πούμε. Δυστυχώς πήραμε κάποιες συνεντεύξεις, τρεις συνεντεύξεις όπου δεν είχαμε σετάρει σωστά το μικρόφωνο και έτσι δεν ακούγονται αυτά που μας λένε, δυστυχώς. Ζητούμε συγγνώμη από τους συνεντευξιαζόμενους. Θα ήθελα να σας έχουμε στο βίντεο, αλλά αυτά τα ατυχήματα συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά είμαι αγνωστικίστρια και γενικότερα θεωρώ το ότι ο καθένας μας έχει ένα μικρό θεό μέσα του, όπως έλεγε ο Σωκράτης. Θα έλεγες, πώς θα περιέγραφες την πίστη σου, είσαι άθεος? Άγνωστο. Τίποτα δεν μπορεί να μου αποδείξει ότι υπάρχει και τίποτα δεν μπορεί να μου αποδείξει ότι υπάρχει. Δηλαδή κάπου στο μέσο, κατάλαβες, αυτό μπορώ να πω. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω πιο πολύ στον άνθρωπο, στις δυνατότητες του. Ή θα πιστέψεις και δεν θα βάλεις παροπίδες ή δεν θα πιστέψεις και θα αποδείξεις το αντίθετο. Δηλαδή, εσύ περισσότερο θέλεις ότι είσαι άθεος? Εντάξει, δεν ξέρω, δεν λαμβάνω την ταμπέλα. Είναι βαριά ταμπέλα κάπως στην Ελλάδα. Ας πούμε ότι πιστεύω στον άνθρωπο και στη δυνατότητα ό,τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, περίγραψέ μου τι πιστεύεις. Κοίτα, πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει σε μια κατάσταση την οποία πρέπει να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Εξελισσόμαστε και πρέπει να το αποδείξουμε αυτό κάπως. Νερατζίες που ανθίζουν από τις πιο ωραίες μυρωδιές της Άνοιξης στην Αθήνα. Τι σημαίνει η λέξη Θεός για σένα? Όλη μου ζωή. Με καθοδηγεί. Αυτό δεν είναι. Απλές απαντήσεις. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Η πίστη μας βοηθάει να προχωρήσουμε μπροστά, να συνεχίσουμε, να μην τα παρατάμε, να μην βλέπουμε μόνο το μαύρο, να βλέπουμε και λίγο το άσπρο. Πες μου ένα παράδειγμα. Ξυπνάω το πρωί, κάνω την προσευχή μου και πάει η μέρα μου έτσι όπως πρέπει, έτσι όπως την ορίζει ο Θεός. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η ανώτερη οντότητα? Με στηρίζει πολλές φορές, με βοηθάει, μου δίνει δύναμη. Θεός σημαίνει δύναμη. Δύναμη και υγεία. Γιατί συχνά, συνέχεια, κάθε μέρα το πρωί που ξυπνάω πάω και ανάβω ένα κεράκι και κάνω προσευχή για την οικογένειά μου και για τα εγγόνια μου και για τα παιδιά μου. Η ύπαρξή του είναι παντού. Και κάθε μέρα ότι βγαίνει ο ήλιος,
έτσι, και ότι η απόσταση του πλανήτη, ο ήλιος δηλαδή με την απόσταση του πλανήτη, αυτό είναι ένα θαύμα από μόνο του. Κάθε μέρα γίνονται θαύματα. Ο Θεός είναι παντού και είναι αγάπη. Ο Θεός είναι μέσα μας, είναι παντού. Όπου και γυρίσεις, υπάρχει σημάδι του Θεού. Όχι, τα μαθηματικά, παιδιά, είναι τα πάντα. Να τα λύνουμε με τα μαθηματικά, όχι με τον Θεό. Πιστεύω ότι αν πιστεύεις, αν κάνεις καλά πράγματα, θα το δει αυτός εκεί πέρα πάνω και θα σε ανοίξει λίγο παραπάνω τους δρόμους. Και θαύματα έχω δει και έχω βιώσει πάρα πολλά και σε μένα και σε φίλους μου και σε οικογενειακά μου πρόσωπα. Και πράγματα που καμιά φορά λες, δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Οπότε λες, σίγουρα υπάρχει κάτι, δεν γίνεται, δεν εξηγείται. Στάνταρ το πιστεύω αυτό. Δεν έχω μέχρι τώρα καμία εμπειρία, ούτε παραφυσική, ούτε κάτι να δω έτσι ώστε να, ας πούμε, να αναπτυχθεί πιο πολύ η πίστη μου ή ότι υπάρχουν και κακά πράγματα ακόμα, εκτός από καλά. Αν μας βλέπετε, μπορεί να μαθαίνετε ελληνικά. Μπορεί και να μην μαθαίνετε. Μπορεί να μαθαίνετε μια άλλη γλώσσα. Οπότε το italki, που είναι ο χορηγός του σημερινού μας επεισοδίου, είναι για σας σε κάθε περίπτωση. Στο italki μπορείτε να ψάξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών από όλο τον κόσμο για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Είτε οικονομικές, είτε χρόνου, είτε τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Και σε σχέση με το σημερινό μας επεισόδιο, που είναι έτσι λίγο πιο φιλοσοφικό, μπορείτε για παράδειγμα να βρείτε τον δάσκαλο, την καθηγήτρια, τον καθηγητή που θα θέλει να μιλήσει μαζί σας για τα ενδιαφέροντα τα δικά σας. Μπορείτε να βρείτε τον καθηγητή, ο οποίος θα κάνει την εκμάθηση, παιχνίδι και διασκέδαση. Οπότε, άμα θέλετε να δοκιμάσετε το italki, μπείτε στο go.italki.com /easygreek και μετά από το πρώτο σας μάθημα θα κερδίσετε 10 δολάρια σε πόντους italki. Ας συνεχίσουμε το επεισόδιο μας. Στην εκκλησία πηγαίνετε? Όποτε μπορώ. Βασικά σήμερα πήγα, πριν λίγο. Άναψα ένα κεράκι. Κάνω το σταυρό μου, προσπαθώ να πηγαίνω στην εκκλησία όσο μπορώ. Απλά δεν πιστεύω ότι με τη λατρεία μου στην εκκλησία, με το να λατρεύω το Θεό μέσα στην εκκλησία θα με βοηθήσει. Μόνο με το να το βάζω στην καθημερινότητά μου πιστεύω θα με βοηθήσει περισσότερο. Η εκκλησία είμαστε εμείς. Ο λαός, ο κόσμος. Πηγαίνετε στην εκκλησία? Σπάνια. Ενώ πιστεύω στο Θεό, είμαι κατά της εκκλησίας. Γιατί η εκκλησία είναι πλέον καθαρό εμπόριο. Εμπόριο πίστης. Είναι ένα άλλο θέμα που είναι λίγο. Δεν θέλω να το θίξω αυτό το θέμα. Το θέμα της εκκλησίας γενικότερα, σαν της εκκλησίας της Ελλάδας. Ναι, ο ίδιος ο Χριστός είδατε τι έκανε στην εκκλησία. Δηλαδή, προτιμώ να πάω σε ένα ξοκλήσι στην κορυφή ενός βουνού και εκεί θα κάτσω, θα νιώσω το Θεό, παρά να πάω στη Μητρόπολη της Αθήνας. Εκεί δεν μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν άνθρωποι που, και παπάδες και όλα σχετικά που πραγματικά πιστεύουν και πραγματικά προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο. Υπάρχουν και αυτοί που προσπαθούν να κερδίσουν πράγματα μέσα από αυτό, που σίγουρα είναι στενάχωρο. Πηγαίνω στην εκκλησία, από μικρός έχω μεγαλώσει με αυτό το τρίπτυχο, ας πούμε. Οπότε, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, έτσι όπως το λέτε? Σαφέστατα. Ποιο τρίπτυχο? Το πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία. Με έχουν μάθει να αγαπάω και να σέβομαι όλους τους λαούς και σαφώς όλο τον κόσμο. Και αυτό, απλά είμαι ταπεινός και έχω πίστη στο Θεό. Λένε ότι στην Ελλάδα, δεν λένε, διάβασα μια έρευνα σχετικά με αυτό, που λέει ότι 3 στους 4 Έλληνες πιστεύουν ότι το να είναι κανείς χριστιανός είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εθνική ταυτότητα. Δηλαδή πρέπει να είσαι χριστιανός για να είσαι σωστός Έλληνας. Τι πιστεύετε γι' αυτό? Όχι, εγώ δεν το πιστεύω καθόλου. Ίσως αυτό έχει γίνει, το λένε πιστεύω, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ, πώς να το πω, ένα συνδυασμός της θρησκείας με την εθνικότητα, το nationality. Επειδή υπάρχει και το σύμβολο και στη σημαία μας, ναι, έτσι με το σταυρό. Δεν σε κάνει Έλληνα η θρησκεία. Κατά βάση, άμα το βάλουμε και λίγο σε αυτή την πλευρά της ιστορίας, είναι ότι η θρησκεία των Ελλήνων είναι το δωδεκάθεο. Καλώς ή κακώς, είμαστε, η κάθε χώρα είναι ο πολιτισμός της. Ο πολιτισμός μας εμάς είναι ο χριστιανισμός. Πατρίς και οικογένεια λένε. Γενικότερα απλά υπάρχει εδώ πέρα αυτό το μότο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και είναι όλα άρρηκτα συνδεδεμένα. Βέβαια όμως εγώ βλέπω ότι κανένας δεν υπολογίζει τόσο ούτε την οικογένειά του,
ούτε τον συνάνθρωπό του. Οπότε για ποια αγάπη στο έθνος μιλάμε από τη στιγμή που δεν σέβεσαι ούτε τον διπλανό σου? Θα μπορούσε να είναι κάποιος μουσουλμάνος Έλληνας ή Εβραίος Έλληνας ή άθεος Έλληνας? Τώρα δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που να είναι, ξέρω εγώ, μουσουλμάνος, αλλά δεν ξέρω να σου απαντήσω. Είναι μουσουλμάνοι της Ράκης. Αυτοί είναι Έλληνες, δεν είναι Τούρκοι, που τους λένε πολύ. Όταν οι γονείς σου με το που γεννηθείς θα σε βαφτίσουν, είναι λογικό και επόμενο να πιστέψεις αυτό το Θεό. Ίσως αν τα πράγματα στα σχολεία άλλαζαν λίγο και μιλάγαμε λίγο πιο ανοιχτά και για τις υπόλοιπες θρησκείες, γιατί το ίντερνετ είναι στα χέρια μας και μπορούμε να δούμε και να διαβάσουμε πολλά πράγματα, να μάθουμε πολλά πράγματα, καλό θα ήταν να αλλάξει αυτό. Πες ότι μπαίνεις σε ένα λεωφορείο. Με το που μπεις στα μέσα, κατευθείαν μπορείς να καταλάβεις, είναι σαν ένας μικρό κόσμος της κοινωνίας μας. Και εκεί πέρα θα σου βρίσουν και θα πούνε γαμώ την θρησκεία σου. Ενώ υποτίθεται αυτοί θα είναι αυτοί που θα σου πούνε εγώ το λατρεύω το Θεό και την Παναγία κτλ. Εάν προσπαθούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, να κοιτάμε τον συνάνθρωπό μας, τις ανάγκες του, να βοηθάμε και να βελτιώνουμε κυρίως την ψυχή μας, πιστεύουμε στον καλύτερο Θεό. Έχουμε τώρα στο πρόγραμμα με το Πάσχα να γιορτάσουμε και να περάσουμε και καλά στις γιορτές αυτές και να μην μακριά από πολέμους. Να έχουμε υγεία και να είμαστε ευτυχισμένοι οι οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Και εσείς, τι πιστεύετε? Είμαστε τελικά εμείς οι Έλληνες ένας θρήσκος λαός? Πιστεύουμε στο Θεό? Ποια είναι η εμπειρία σας? Αφήστε μας ένα σχόλιο από κάτω και πείτε μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Ακολουθήστε μας για να μην χάνετε κανένα νέο μας. Και από εδώ είναι η μεγάλη μας χορηγή στο Patreon. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και την βοήθειά σας. Χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε σήμερα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα επεισόδιο του Easy Greek από την Αθήνα. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, γεια χαρά!